Λοιπόν, για μπάσκετ, για γυναικείο μπάσκετ θα μιλήσουμε τα επόμενα λεπτά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV, κυρίες και κύριοι. Εδώ μαζί μου παίκτριες του ΠΑΣ Γιάννενα και επίσης ο αντιπρόεδρος και τεχνικός διευθυντής, γενικός διευθυντής Γιάννης Ζήκος. Κύριε Ζήκο, γεια σας. Καλησπέρα. Επίσης είναι μαζί μας οι παίκτριες Έλενα Πάθη και Αγγελίνα Χριστάκη. Αγγελίνα Χριστάκη και Έλενα Πάθη. Κυρίες μου, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ απόψε. Λοιπόν, μιλάμε για την ομάδα του ΠΑΣ Γιάννενα, τη γυναική ομάδα του ΠΑΣ Γιάννενα, κύριε Ζήκο, που πήρε την άνοδο στην Α1 κατηγορία. Για πρώτη φορά στην ιστορία του γιαννιώτικου μπάσκετ, γυναικείου και αντρικού, έτσι, στην πρώτη κατηγορία δεν υπήρξε ποτέ ομάδα, έτσι δεν είναι? Όχι, ποτέ. Ωραία. Να σας πω και από κοντά, συγχαρητήρια στις παίκτριες και σε εσάς, συγχαρητήρια για την άνοδο. Αυτή η άνοδος επετεύχθη με έναν τρόπο, όχι αγωνιστικό καθαρά, γιατί υπήρξε μια παρέτηση μιας ομάδας που είχε πετύχει την άνοδο, έτσι. Και η ομάδα του ΠΑΣ γίνεται η πρώτη επιλαχούσα ομάδα, να το πούμε. Μπράβο, αλλά και έτσι γίνεται, και έτσι μας αρέσει, και έτσι γουστάρουμε, είναι υπέροχα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή πορεία στην Α1. Για πείτε δύο λόγια, κύριε Ζήκο, τώρα για αυτή την άνοδο. Πόσο δύσκολη, πόσο εύκολη ήταν η άνοδος? Η άνοδος, παίξαμε ένα αγώνα παράζ 12 Μαΐου με τον Κρόνο. Χάσαμε, μετά υπήρχε μια έντονη φημολογία ότι δεν θα κατέβει η ομάδα η πρωταθλήτρια. Δεν σταθήκαμε εμείς στις φήμες. Σχεδιάσαμε την ομάδα να κάνει πρωταθλητισμό στην Α2. Και μετά στις 15 Ιουνίου ήρθε η πρόσκληση από την ΕΟΚ. Εντάξει, το συζητήσαμε μεταξύ μας, το συζητήσαμε πολύ με τους χορηγούς, με τον κόσμο. Και πήραμε αυτή την απόφαση να το ζήσουμε. Έτσι. Και κάνετε μεταγραφές. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ τώρα και επιστρέφουμε στη δική μας ζωντανή συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, και η Αμερικανίδα Άντσι Τόμπκινς ανήκει πλέον στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του ΠΑΣ Γιάννενα, μετά της Μοντγκόμερη και Μογκντάντ. Δεν ξέρω να λέω καλά τα ονόματα, θα μου τα πείτε εσείς καλύτερα, κύριε Ζήκο, αμέσως μετά. Ο ΠΑΣ θέτει γερές βάσεις στο ξεκίνημα της ομάδας στην Α1. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Επιστρέφουμε στη ζωντανή συζήτηση εδώ στο στούντιο του ITV. Η Αμερικανίδα σέντερ Άντσι Τόμπκινς με ύψος 1,89 μέτρα. Είναι η τρίτη ξένη αθλήτρια που συμφώνησε να αγωνιστεί με την ομάδα του ΠΑΣ Γιάννενα στην Α1 γυναικών από τη νέα αγωνιστική σεζόν. Η 28χρονη Αμερικανίδα που αγωνίζεται στις θέσεις 4 και 5 συμπληρώνει την τριάδα των ξένων που δικαιούται η ομάδα μετά τις Μοντγκόμερη και Μογκντάντ και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τον ΠΑΣ στις θέσεις κάτω από το καλάθι. Η Τόμπκινς αγωνίζεται αυτή την περίοδο στην Αυστραλία όπου ολοκληρώνει σύντομα τις υποχρεώσεις της για να βρίσκεται στην Ελλάδα και τα Γιάννενα για την έναρξη της προετοιμασίας. Η νέα παίκτρια του ΠΑΣ Γιάννενα, εκτός από τα πλούσια σωματικά της προσόντα, διαθέτει και εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς πέρυσι αγωνίστηκε στον Πανιόνιο, έχοντας σε 19 αγώνες μέσο όρο 16,9 πόντους και 8,9 rebound, με ποσοστό ευστοχίας 53,9% στα δίποντα και 73% στις βολές. Είναι μια γρήγορη αθλήτρια με πολύ καλό σούτ και πλούσια αθλητικά προσόντα, στοιχεία που αναζητούσε ο προπονητής της ομάδας μας, Γιώργος Χιαμέτης, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΑΣ Γιάννενα. Ωραία, λοιπόν, κύριε Ζήκο. Τρεις καλές μεταγραφές. Τρεις ξένες μπορεί να έχει η ομάδα στην Α1. Τρεις ξένες, ναι. Μπορεί να αλλάξει τις δύο μέχρι 31 Δεκεμβρίου και από 31 Δεκεμβρίου και μετά μόνο λόγω τραυματισμού. Ωραία, κύριε Αντιπρόεδρε, πώς έγιναν οι επιλογές, να πούμε δύο λόγια. Πόσο αξιόπιστες είναι αυτές οι επιλογές, πώς κάνατε τις επιλογές των παικτριών? Τις επιλογές καθαρά τις έκανε ο προπονητής. Ήταν επιλογές δικές του και το κλείσιμο των παικτριών και όλα τα διαδικαστικά το ανέλαβε ο πρόεδρος. Ωραία. Αγγελία, να έρθω σε εσένα τώρα. Πόσο δύσκολη ήταν η χρονιά που πέρασε? Ήταν αρκετά δύσκολη, διότι ήμασταν μια ομάδα η οποία ουσιαστικά δύο χρόνια ήταν δεμένη μεταξύ της. Ήταν πολύ δύσκολο το έργο μας, αλλά πιστεύω το φέραμε εις πέρας. Βέβαια. Και δικαιωματικά ανεβήκαμε στην Α1, εκεί όπου αξίζει η ομάδα να είναι. Συμφωνώ μαζί σου. Έλενα, τι λες εσύ, πόσο δύσκολη ήταν αγωνιστικά η χρονιά που πέρασε? Ήταν πολύ δύσκολα. Δώσαμε πόνο στις προπονήσεις. Υπήρχαν αρκετοί τραυματισμοί, όμως τους ξεπεράσαμε. Όλα τα κορίτσια ακολούθησαν πιστά το πλάνο του προπονητή και καταφέραμε και ανεβήκαμε στην Α1. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή, Έλενα, αν σε ρωτούσα, έχεις πρόχειρο να μου πεις ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στο πρωτάθλημα? Ναι, για σένα. Όταν τραυματίστηκα. Α, είχες τραυματισμό? Ναι, δύσκολο. Ρίξη χεστού. Με τον Ολυμπιακό Βόλο. Αλλά το ξεπέρασες και ναι, συνεχίζεις, έτσι, ναι. Πολύ ωραία. Αγγελίνα, η πιο δύσκολη δική σου στιγμή, έτσι, που εισέπραξε ως πιο δύσκολη στιγμή, ποια ήταν? Πιστεύω η στιγμή που μου προκάλεσε περισσότερο πόνο ήταν ο τελευταίος αγώνας στον παράζ ανόδου της Α1.
Ναι, που δεν μπορέσατε να κερδίσετε εκεί. Αλλά να, όμως γίνεται και αλλιώς, ας πούμε, και μια χαρά. Είστε στην Α1 τώρα. Και η πιο όμορφη στιγμή, Έλενα, η πιο όμορφη στιγμή. Όταν κερδίσαμε το Ρήσιο, mm-hmm. που ήταν γεμάτο το γήπεδο. Είχατε τη συμπαράσταση, Αγγελίνα, του κόσμου, έτσι. Ναι. Έχετε φιλάθλους. Έχουμε πολλούς φιλάθλους, δόξα τω Θεώ, και τους ευχαριστούμε πολύ που μας στηρίζουν καθημερινά. Τώρα εσύ, Αγγελίνα, είσαι ένα από τα αστέρια της ομάδας, έτσι. Είσαι στην Εθνική Ελλάδας, Under 15, έτσι. Ναι, στην ηλικία μου. Κύριε Ζήκο, να πούμε δύο λόγια για την Αγγελίνα, γιατί μόνη της δεν θα πει, φαίνεται σεμνή. Είναι ένα από τα αστέρια της ομάδας, έτσι. Είναι, ναι. Να πούμε δύο λόγια. Τώρα έπαιξε ένα τρίμερο τουρνουά. Ωραία. Στην Ιταλία με την Εθνική. Έπαιξε τρία φιλικά μάτς. Επέστρεψε χτες και ο προπονητής της την κάλεσε για την προετοιμασία της Άντερ 16 και ίσως να είναι και στο πανευρωπαϊκό. Πολύ ωραία. Ίσως. Και επειδή βλέπω ότι στραβώνει η Έλενα, είναι και αυτή ένα από τα αστέρια της ομάδας, έτσι. Να πούμε δύο λόγια για την Έλενα. Είναι πολύ δυνατή η Έλενα. Έτσι. Η Έλενα είναι και δύο χρόνια μεγαλύτερη από την Γελίνα. Mm-hmm. Η οποία έχει και αυτή. Έχει παραστάσει από κλιμάκια, νέα από προεπιλογές. Και δυνατότητες. Ωραία. Έλενα, σε ενδιαφέρει να είσαι επαγγελματίας, να γίνεις επαγγελματίας παίκτρια, να ασχολείσαι επαγγελματικά με το μπάσκετ. Δεν ξέρω αν μπορεί να συμβεί αυτό στην Ελλάδα και σε τι βαθμό μπορεί να συμβεί. Σε ενδιαφέρει? Εννοείται. Από μικρή αυτό θέλω. Mm-hmm. Με σκληρή δουλειά όλα θα γίνει. Ωραία. Αγγελίνα, εσύ, σε ενδιαφέρει να γίνεις επαγγελματίας παίκτρια? Εννοείται και πιστεύω πως στο εξωτερικό, ιδίως στην Αμερική, οι πιθανότητες είναι ακόμη περισσότερες. Και υπάρχουν περισσότεροι διέξοδοι, το πω έτσι. Οπότε το όνειρό μου είναι να πάω στην Αμερική. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Κύριε Ζήκο, εδώ στην Ελλάδα μπορεί να ζήσει κάποια παίκτρια, μια γυναίκα που παίζει μπάσκετ από τον μπάσκετ? Ναι, μπορεί. Αν δουλέψει πολύ σκληρά, θα δουλεύει. Ναι, το ξέρει. Τώρα, μπορεί να αμυφθεί από αυτό. Ναι. Δηλαδή, συγκεκριμένα παιδιά στην ομάδα μας, ναι, ζουν καθαρά από αυτό. Ναι. Τώρα το είπα και στην αρχή. Εμείς έχουμε μια ομάδα τώρα στην Α1. Αυτό σημαίνει ότι το γυναικείο μπάσκετ και το ανδρικό πάει καλύτερα από παλιότερα, αλλά το γυναικείο μπάσκετ πάει πολύ καλά, έτσι. Γενικώς υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ανάπτυξη στο μπάσκετ. Ναι. Και πόσο μάλλον στον Παζιάννα. Έτσι, δαπανούνται κάποια χρήματα, υπάρχουν στόχοι, υπάρχουν μεγάλοι χορηγοί που βοηθάνε. Εμάς εταιρείες όπως το Ζαγόριο, ο Σύνος Παπαδόπουλος, η Έργο είναι δίπλα μας. Έτσι. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε ανάπτυξη στον μπάσκετ? Ήταν αυτή η πολυδιάσπαση που έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Και αυτό, και δεν υπήρχε δομή, δεν υπήρχε οργάνωση στα σωματεία. Ναι. Πολλά. Ωραία. Δεν προπονούνταν όπως έπρεπε τα παιδιά. Ωραία. Κύριε Ζήκο, τώρα. Η στόχη της ομάδας τώρα, σε αυτή τη φάση, ο στόχος της ομάδας είναι η παραμονή, έτσι. Ναι. Ο βασικός στόχος. Για πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό. Πόσο εύκολο είναι, πόσο ρεαλιστικό? Ο στόχος είναι ρεαλιστικός, έτσι. Ακούμε και για τα λασσοματεία ότι μπορεί να πάρουν δύο, μπορεί να πάρουν τρεις, ξέρεις, μπορεί να πάρουν μία. Εντάξει. Εμείς θέλουμε η ομάδα να μείνει. Θέλουμε να κάνει μια καλή παρουσία στο θεσμό του κυπέλου, να πάει όσο μακριά μπορεί. Να το ζήσουμε, να πάρουμε εμπειρίες εμείς διοικητικά, να πάρουν τα παιδιά εμπειρίες, ο προπονητής. Ώστε να είμαστε έτοιμοι για τα επόμενα χρόνια. Ωραία. Κάθε χρόνο είναι πολύ σημαντικό. Ωραία, ωραία. Αγγελίνα, ο δικός σου στόχος και προσωπικός στόχος ποιος είναι το επόμενο διάστημα? Μου είπες για την Αμερική. Ναι. Προσωπικός στόχος πάντα είναι το καλό της ομάδας. Mm-hmm. Και η επίτευξη των στόχων, το θεωρώ προσωπικό μου στόχο, το δικό στόχο. Ναι. Επίσης, να βελτιωθώ όσο μπορώ περισσότερο, να βοηθήσω την ομάδα. Παρόλο την ηλικία μου, να είμαι πολύ ανταγωνιστική. Ωραία. Έλενα. Εμένα ο στόχος μου είναι να σπουδάσω κάπου εδώ στα Γιάννενα για να μπορέσω να βοηθήσω την ομάδα όσο περισσότερο γίνεται. Αυτό. Είσαι καλή μαθήτρια. Τι θες να σπουδάσεις, αν σε ρωτούσα, τι θες να σπουδάσεις? Είσαι καλή. Ναι, θέλω να σπουδάσω. Αλλά οι σπουδές που θέλω δεν είναι εδώ στα Γιάννενα, γι' αυτό προβληματίζομαι εδώ και καιρό για το τι θα κάνω. Αστυνομία, ναι. Πυροσβεστική όμως. Ωραία. Αγγελίνα. Και εγώ κινούμαι προς την ίδια κατεύθυνση, αλλά έχω ακόμα τρία χρόνια να το σκεφτώ. Δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι τότε. Τέλεια. Αγγελίνα, πώς έπλεξες με τον μπάσκετ εσύ, γιατί δεν κάνεις ένα άλλο άθλημα? Να κάνω μια απλοϊκή ερώτηση. Κοιτάξτε, εγώ από πολύ μικρή ηλικία ασχολούμαι με την μπάλα. Δηλαδή, το πρώτο μου δώρο, ας πούμε, ήταν η μπάλα. Πιστεύω ότι μου άρεσαν όλα τα αθλήματα, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, όλα τα αθλήματα, ό,τι είχε σχέση με μπάλα. Αλλά αυτό που μου κίνησε το ενδιαφέρον περισσότερο είναι το μπάσκετ, γιατί είναι πολύ δύσκολο και το θεωρώ πολύ ενδιαφέρον άθλημα. Έλενα. Εγώ από μικρή ήμουν ένα... Είσαι τράβηξε στο μπάσκετ, ναι. Υπερκινητικό παιδί. Οπότε η μαμά μου αποφάσισε να με γράψει μπάσκετ για να εκτονώνομαι. Και από εκεί κατάλαβα ότι μου ταιριάζει αυτό το άθλημα. Και προχωράς για την κορυφή. Πολύ ωραία. Τέλεια.
Κύριε Ζήκο, αν λέγαμε κάποια άλλα πράγματα για την ομάδα τώρα, εσείς κάνετε μια σοβαρή προσπάθεια. Οικονομικά δεν είναι εύκολο, είπατε για χορηγούς πριν. Οικονομικά δεν είναι εύκολο να κάνει την Α1 κατηγορία, έτσι δεν είναι? Όχι, καθόλου εύκολο. Mm-hmm. Θέλει πολύ αγώνα, πολλή δουλειά. Το μπάτζετ σχεδόν διπλασιάστηκε από πέρυσι. Mm-hmm. Έτσι, 9 από τα 12 παιδιά αμείβονται. Τι να συζητήσουμε τώρα? Είναι δύσκολο. Χρειάζεστε περισσότερη στήριξη, περισσότερη βοήθεια από τοπικές επιχειρήσεις σε επίπεδο χορηγίας ή. Χρειάζεστε. Στην Αλφάνα και εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο ότι θα βρεθούν και άλλοι χορηγοί. Ήδη mm-hmm. έχουμε κάνει κάποιες επαφές. Είναι αισιόδοξα mm-hmm. τα πράγματα. Τώρα σε λίγο καιρό θα βγουν για τα διάρκεια. Οι φίλοι πιστεύω θα το στηρίξουν. Φίλαθλοι στηρίζουν πάντως. Εγώ 5 χρόνια που είμαι στην ομάδα, την πρώτη στιγμή το στηρίζουν. Φέτος, ας πούμε, που ήρθαν και οι επιτυχίες, ακόμα πιο πολύ. Και πιστεύω ότι και στην Α1 με τις ομάδες που θα έρθουν εδώ, ακόμα mm-hmm. περισσότερο. Ωραία. Λοιπόν, κλείνοντας, Αγγελίνα, τι θα έλεγες στον κόσμο τώρα για τη νέα χρονιά? Τι υπόσχεσαι στους φιλάθλους, τι υπόσχεσαι εδώ σε αυτούς που μας βλέπουν ότι μπορεί να κάνει η ομάδα σου, ο Πας Γιάννενα, στην Α1? Ο Πας Γιάννενα μπορεί να κάνει πολλά. Τώρα είναι σιγά-σιγά μικρά-μικρά τα βήματα και σιγά-σιγά. Προς το παρόν, στόχος είναι η παραμονή στην Α1, αλλά θεωρώ ότι θα κάνουμε το μεγάλο μπαμ κάποια στιγμή. Τέλεια. Σε ευχαριστώ, Αγγελίνα. Έλενα, τι λες εσύ? Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα δουλέψουμε σκληρά όλες οι κοπέλες και το αποτέλεσμα θα έρθει σταδιακά. Mm-hmm. Κύριε Ζήκο, κλείνοντας, τι θα λέγαμε στον κόσμο? Κάς, υπάρχει καλό κλίμα μεταξύ των παικτριών? Κύριε Ζήκο, έτσι υπάρχει. Πάντα. Είναι βασικό αυτό. Έτσι. Και να μην κάποια στιγμή υπάρξει, το φτιάχνουμε εμείς. Το διαμορφώνεται. Mm. Τώρα θα έρθουν βέβαια και τρεις παίκτρες με διαφορετική νοοτροπία, έτσι, πιο επαγγελματική νοοτροπία, ίσως και με έναν εγωκεντρισμό και με ένα σταριλίκι ή όχι? Τις έχετε τσεκάρει? Λίγο, αλλά εμείς θα τα αγκαλιάζουμε όλα τα παιδιά. Θα διαμορφώσετε το κλίμα. Κλείνοντας, τι θα λέγατε εσείς στον κόσμο, τι μπορείτε να υποσχεθείτε ως αντιπρόεδρος του Πας Γιάννενα, στον κόσμο, στους φιλάθλους, για τη χρονιά που έρχεται? Εμείς θα υποσχεθούμε ότι θα δώσουμε τα πάντα μέσα στο γήπεδο και εκτός, ώστε ο Πας κάθε χρόνο να δυναμώνει κάθε μέρα. Αυτό. Κύριε Ζήκο, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες μου, ευχαριστώ πολύ και εσάς. Επιτυχίες, μόνο επιτυχίες σας εύχομαι. Αν και οι αποτυχίες είναι μέσα στο παιχνίδι, να μάθετε να διαχειρίζεστε και αυτές τις αποτυχίες. Είναι μέσα στο παιχνίδι, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς. Κυρίες και κύριοι, τώρα.